μνημονολόγο για να δούμε έτσι μαζί αυτά τα μέτρα που είναι φανερό, φίλες και φίλοι, ότι προσπαθούν να βάλουν φρένο στα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί, σφίγγουν τον κλειό γύρω από τους ανεμβολίαστους τους, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποια ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να τα δει ξανά και η επιστημονική ομάδα αλλά και το Υπουργείο της Υγείας, προκειμένου να μην υπάρξουν αντιδράσεις. Λοιπόν, αγαπητέ μου γιατρέ, Χάρη Αρμέθης, καλή σου μέρα. Καλημέρα σε όλους. Ένα πρώτο σχόλιο ήθελα για τα μέτρα αυτά που ακούσαμε χτες. Δικό μου σχόλιο είναι ότι είναι στοχευμένα, είναι ή λίγο πιο σκληρά από ό,τι περιμέναμε. Τι νομίζεις? Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε ότι είναι αυστηρά τα μέτρα, αλλά είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Ναι. Γιατί, κακά τα ψέματα, αν δεν ληφθούν τώρα τα μέτρα και να επιτηρηθούν σωστά, υπάρχει ο κίνδυνος, είναι μπροστά μας αυτό το ενδεχόμενο, μέσα στον επόμενο μήνα να αναγκαστούμε για αυστηρούς περιορισμούς όπως είχαμε πέρσι. Ναι. Γιατί καταρχήν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ένα παράδειγμα. Η εντατική του νοσοκομείου Λευκωσίας χθες το βράδυ είχε 48 ασθενείς. Από τους 48 ασθενείς, οι 19 είναι COVID. Αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος που έχουμε αυξημένες ανάγκες στις εντατικές και για ασθενείς εκτός του COVID. Με διάφορες λοιμώξεις άλλες, έτσι. Διάφορες λοιμώξεις άλλες, βέβαια. Ακριβώς. Εποχικές. Οπότε, τι θα γίνει, και αυτό πρέπει να απαντηθεί στην αντίδραση, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα. Ότι τι θα γίνει αν γεμίσουν οι μονάδες εντατικής, δεν υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια. Αυτό που θα γίνει είναι ότι θα επιβληθούν άμεσα περιοριστικά μέτρα. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά άλλη επιλογή. Δηλαδή, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεν συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να δώσουμε και εξήγηση ποια είναι η λύση του προβλήματος. Γιατρέ μου, καταρχήν δεν ανακαλύψαμε εμείς τον τροχό. Και για τους ανεμβολίαστους και τα μέτρα και τα λοιπά τα έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες πριν από εμάς. Όμως, εμείς εφαρμόζουμε κάτι που δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού. Η μάσκα στα παιδάκια μας από 6 ετών και πάνω. Αυτό σε τι ήθελα την άποψή σου, ως ειδικός, αν δυσκολεύει τη ζωή των παιδιών αναπνευστικά και σε τι εξυπηρετεί. Από ιατρικής άποψης, η χρήση μάσκας δεν υπάρχει καμία, αν θέλετε, αντένδειξη. Δεν δημιουργήσει αναπνευστικά προβλήματα. Ναι. Αν το αναλύσουμε, θα δούμε κατά πόσο είναι εφικτό αυτό το μέτρο και ότι δυσκολεύει τη ζωή. Σίγουρα δυσκολεύει. Δεν λέμε ότι είναι η πιο καλή, αν θέλετε, κατάσταση για κάποια παιδιά να χρειαστούν να φορούν μάσκα. Όμως, δεν πάει να είναι ένα μέτρο που, αν εφαρμοστεί, θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τον κίνδυνο του να οδηγηθούμε σε κλείσιμο των σχολείων και να πάμε στην τηλεκπαίδευση. Δηλαδή, είναι τι έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Ναι. Τα δεδομένα. Θεωρώ ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντιδράσεις, επιβάλλεται αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή, όλοι να συνεργαστούμε. Να ακούσουμε τις απόψεις, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν πειθαρχήσουμε, θα ακολουθήσουν χειρότερα μέτρα. Ξέρω γιατί σε ρώτησα για αυτά, για τη μάσκα. Γιατί τουλάχιστον μέχρι τώρα, και εδώ θέλω να το κουβεντιάσουμε, θεωρώ ότι κάποια πράγματα επικοινωνιακά έγιναν λάθος μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, λες, παίρνεις αποφάσεις για μάσκα στα σχολεία, την ίδια ώρα που δεν έχεις εικόνα, δεν δίνεις προς τα έξω την εικόνα με στοιχεία και τα επιδημιολογικά στοιχεία για να δεις, για να πιστεί ο κόσμος ότι υπάρχει πρόβλημα στο σχολείο. Θεωρητικά λες, ναι, έχει πρόβλημα. Αλλά τα στοιχεία που ζητάνε οι γονείς, σου λέει φέρε τα στοιχεία ρε παιδί μου, να δούμε τι γίνεται. Αυτό αγαπητέ Μαντρέ, έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή πρέπει να βασιστούμε, και αυτό το λέγαμε και το λέμε, ότι τα στοιχεία είναι αυτά που θα μας κάνουν να πείσουμε τον κόσμο. Το κουβεντιάσαμε και μαζί αυτό στο παρελθόν. Με τα στοιχεία θα πείσεις. Ακριβώς. Φαίνεται όμως ότι και στα σχολεία υπάρχει πρόβλημα μετάδοσης και θετικών κρουσμάτων. Ναι. Και η προσπάθεια όλη είναι στο να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία. Το λέω ξανά, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Κανένα μέτρο δεν μπορεί να σου παρέχει 100% προστασία. Αν το εφαρμόσεις όμως, μπορεί να σου μειώσει τον κίνδυνο και αυτή η μείωση του κινδύνου να είναι αρκετή στο να σε κρατήσει χωρίς μεγάλες αλλαγές. Ναι. Σίγουρα τα μέτρα δεν είναι για κανέναν κάτι ευχάριστο, αλλά πρέπει να τελειώνουμε
με αυτή την κατάσταση, με την πανδημία, αν δεν πάρουμε αυστηρά μέτρα, θα δούμε ένα από τα ίδια. Γιατί χώρες με μεγαλύτερες αντοχές από εμάς έχουν οδηγηθεί σε αυστηρά lockdown. Για ποιο λόγο η Κύπρος, αν δεν πάρει τα μέτρα και αν δεν μετριάσει το πρόβλημα, που προσέξετε, όταν μιλάω και λέω ότι έχουμε 48 ασθενείς στην εντατική, οι 19 είναι COVID και αυτή είναι η αρχή ενός νέου κύματος, έτσι φαίνεται. Τι θα γίνει αν οι 19 ασθενείς με COVID διπλασιαστούν? Πού θα μπουν αυτοί οι ασθενείς? Την επόμενη μέρα που θα γεμίσει το σύστημα, θα ανακοινωθεί lockdown. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί και η οποιαδήποτε αντίδραση μπορεί να προκύψει, που προκύπτει και κάποιες αντιδράσεις είναι και δικαιολογημένες. Πρέπει όμως να δούμε και αν είναι εναλλακτική. Τι προτείνουν? Ναι. Εγώ ξέρεις, εγώ θέλω να επικεντρωθώ, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ ουσιαστικό το θέμα αυτό. Χωρίς να θεωρώ ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός σε καμία περίπτωση. Όμως, γιατροί, νοσηλευτές, ιατρικό, παραιατρικό προσωπικό στα νοσηλευτήρια, στην πρώτη γραμμή, ανεμβολίαστοι, έρχονται σε επαφή με κόσμο. Αυτό δεν είναι αντιφατικό να λες εμβολιαστείτε, αλλά από την άλλη η πρώτη σου γραμμή να περιέχει κίνδυνο μετάδοσης της ασθένειας? Έχετε απόλυτο δίκιο, κοίτα, είναι μια κατάσταση που μας ντροπιάζει. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για να μπορούν να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα, αλλά στην πρώτη γραμμή θεωρώ ότι όσοι είναι ανεμβολίαστοι θα έπρεπε να μετακινηθούν, εφόσον υπάρχουν δυνατότητες, και μακάρι να υπήρχαν δυνατότητες, κάπου αλλού. Γιατί αυτό είναι ένα μήνυμα που δημιουργεί αντιδράσεις. Έρχονται αυτή τη στιγμή οι γονείς και σου λένε: αφήνετε γιατρούς και νοσηλευτές ανεμβολίαστους και βάζετε πιο αυστηρά μέτρα στα παιδιά. Και εκεί υπάρχει δικαιολογία, ναι, που το λένε αυτό το πράγμα. Πρέπει, ξέρετε, αν θα αυτή τη στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα μέτρα πρέπει να είναι τεχνοκρατικά στην εφαρμογή. Σωστό. Αν ξεκινήσουμε να κάνουμε κούρεμα, όπως κάναμε παλιά, δηλαδή ανακοινώναμε ένα μέτρο και στις επόμενες 3-4 μέρες δεν θα είναι έτσι, αλλά θα το διαμορφώσουμε διαφορετικά για να ικανοποιήσουμε κάποιες αντιδράσεις, το πρόβλημα δεν θα το λύσουμε αποτελεσματικά. Και δυστυχώς υπάρχει ο κίνδυνος των πιο αυστηρών μέτρων. Κανένας δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα όπως τα έκαναμε πέρσι. Ναι. Νομίζω ότι εκείνη η ουσία. Η ουσία των μέτρων, νομίζω, αποσκοπεί στο γεγονός είναι να, τουλάχιστον να κάνουμε Χριστούγεννα. Ναι, αλλά και από την άλλη, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς με τον κόσμο, τα μέτρα παρακινούν τον κόσμο που δεν εμβολιάστηκε να πάει να εμβολιαστεί. Αυτό είναι. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο χαρακτήρας, γιατί φαίνεται, κακά τα ψέματα, ναι, ότι, και φέρνω το παράδειγμα της τρίτης δόσης, ναι, υπάρχουν περίπου 180.000 συμπολίτες μας που έπρεπε να είχαν ήδη λάβει την τρίτη δόση. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί και έχουν εμβολιαστεί πριν από ένα χρονικό διάστημα, ναι, και με τις δύο δόσεις. Οπότε δεν υπάρχει θέμα ότι είναι αρνητές ή έχουν κάποιο θέμα με το εμβόλιο. Και βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα, ας πούμε, υπάρχει αυτό το μεγάλο ποσοστό που είναι μερικώς προστατευμένοι. Πιστεύω όμως ότι με αυτά τα μέτρα θα, και ήδη φαίνεται ότι αυξάνονται οι εμβολιασμοί, πάει να λύσει ένα πρόβλημα. Η ουσία είναι πώς θα λύσει το πρόβλημα. Σίγουρα όμως είναι τέτοια τα μέτρα που ακόμα και αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί ή αυτούς που δεν έχουν πάρει την τρίτη δόση θα τους οδηγήσουν να πάνε να εμβολιαστούν. Αυτή η ανθεκτικότητα, μάλλον τα αντισώματα μετά τη δεύτερη δόση, γιατρέ, σε πόσο χρονικό διάστημα έχουν διάρκεια πριν την τρίτη δόση? Φαίνεται ότι όταν παρέλθει η περίοδος 6 μηνών, μειώνεται η αποτελεσματικότητα του εμβολίου και η προστασία που παρέχει το εμβόλιο σημαντικά. Είναι το παράδειγμα του Ισραήλ. Το Ισραήλ είχε μία αύξηση των κρουσμάτων και όταν δόθηκε η τρίτη δόση, μέσα σε ένα μήνα είχε μεγάλη μείωση. Οπότε είναι αναγκαίο, διότι ως γενικός πληθυσμός, και θα το λέμε και θα το ξεκαθαρίσουμε, το ποσοστό εμβολιασμού που έχουμε είναι κάτω του 70%. Αν υπολογίσεις και το ποσοστό αυτών που δεν έχουν πάρει την τρίτη δόση, που σημαίνει έχουν μειωμένη προστασία, οι πραγματικά προστατευμένοι σήμερα είναι πολύ πιο κάτω από το 67%. Ναι, γιατί εμάς, γιατί όταν μιλάς για ενήλικο πληθυσμό έτσι, μπορεί να είναι κοντά στο 75-78, αλλά σε σύνολο πληθυσμό είμαστε κάτω από 70. Είναι, αν θέλετε, η διαφωνία η δικιά μου, και το έχω πει και δημόσια, ήταν ότι εδώ δημιούργησε μία ψευδέστηση στον κόσμο όταν φωνάζαμε 80% και κοντά στο 80%. Δεν μπορείς να υπολογίζεις από 18% Γιάννη, γιατί στην Κύπρο
ζουν και 18% το 18 ετών και κάτω. Ναι. Και είναι άτομα, είναι πληθυσμός που μπορεί να το μεταδώσει, μπορεί να νοσήσει. Άρα για να μπορέσουμε να είμαστε σωστοί και να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε, είμαστε σε 67%, αν δεν κάνω λάθος, σε γενικό πληθυσμό. Ναι. Πρέπει να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό πέραν του 82% για να μπούμε βάσει των χωρών που το έχουν καταφέρει ότι επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ήρθε η στιγμή να τελειώσουμε με την πανδημία. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε ως λαός, θα καθυστερήσουμε και δυστυχώς έχουμε κουραστεί. Δεν αντέχει άλλο ούτε η κοινωνία, ούτε η οικονομία από πιο αυστηρά μέτρα. Τώρα τι πιστεύεις, αυτό το εμβόλιο θα το βάζουμε κάθε εξάμηνο από εδώ και πέρα ή μια φορά το χρόνο όπως γίνεται με τη γρήπη? Θεωρώ όταν ο ιός καταφέρει να γίνει ενδημικός θα είναι όπως γίνεται με τη γρήπη. Αυτή τη στιγμή λόγω της υπερμεταδοτικότητας του στελέχους που υπάρχει αναγκαζόμαστε να ενισχύσουμε την άμυνα του οργανισμού μας. Οπότε δεν ισχύει αυτό που λέμε κάθε εξάμηνο θα υπάρχει εμβολιασμός. Αλλά αυτή την περίοδο πρέπει να αυξήσουμε την προστασία μας. Γιατί έχουμε τα παραδείγματα των άλλων χωρών, τα επιστημονικές μελέτες που δείχνουν ότι αν δεν ενισχύσουμε την προστασία που, με τον εμβολιασμό, με την τρίτη δόση, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε μεγάλο αριθμό ατόμων που έχουν κάνει τις δύο δόσεις, αλλά δεν είναι προστατευμένοι. Και αυτό θα είναι καταστροφικό. Γιατρέ, αυτοί που έκαναν με τα μονοδοσικά τα εμβόλια, η τρίτη δόση τι θα κάνουν, πάλι μονοδοσικό ή μπορεί να κάνουν και κάτι άλλο? Δεν κάνω λάθος, είναι με Pfizer που υπάρχει. Pfizer, ναι. Τώρα θέλω το σχόλιο σου για το self-test. Δεν ξέρω, μου κάνει λίγο εμένα κάπως ότι αν μπορεί να λειτουργήσει για το σκοπό το οποίο το βάζουμε στο τραπέζι. Θεωρώ ότι ως λαός μπορεί αυτό να έχουμε μια σχετική δυσκολία να το λειτουργήσουμε, γιατί νομίζω ότι θα υπάρχουν και αρκετά έτσι θέλετε που μπορεί να βγαίνουν θετικά και να μην δηλώνονται. Υπάρχει αυτή, κακά τα ψέματα, υπάρχει αυτή η νοοτροπία σε ένα σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας που είτε δεν δηλώνουν τις επαφές τους είτε μπορούν να θέλουν να αποκρύψουν το γεγονός ότι είναι θετική για να μην έχουν αυτά τους περιορισμούς. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό στην Κύπρο από πρακτικής άποψης. Σίγουρα όμως δεν είναι απαγορευτικό να υπάρχει και να δοθεί και να το δούμε και να το αξιολογήσουμε στην πράξη. Η ουσία όμως, που πρέπει να περιοριστούμε στην ουσία, είναι ότι τα τεστ μας βοηθούν για έγκαιρη διάγνωση. Mm. Δεν θα τελειώσει το πρόβλημα της πανδημίας με τα τεστ. Το πρόβλημα της πανδημίας τελειώνει με τον εμβολιασμό. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα και αυτοί που δεν έχουν αρνητική στάση εναντίον του εμβολιασμού, απλά αμέλησαν να το κάνουν, τρέξουν να εμβολιαστούν, θα βοηθήσουν και τους εαυτούς τους πρωτίστως, αλλά γενικά και το κοινωνικό σύνολο, γιατί χρειαζόμαστε ακόμα ένα ποσοστό εμβολιασμό για να πούμε ότι νιώθουμε αυτή την ασφάλεια και επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Πραγματικά είναι δύσκολο σήμερα να πει κάποιος πότε θα επανέλθουμε στην κανονικότητα και πότε θα φύγουν οι μάσκες και πότε θα σταματήσουν τα μέτρα. Πάντως, γιατρέ, με τα δεδομένα που έχουμε. Σωστό αυτό που λες. Πάντως το αντιεμβολιαστικό κίνημα δεν είναι καινούριο. Υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του 1900 ήταν. Υπήρχαν προβλήματα από τότε νομίζω. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Σίγουρα. Έτσι. Μα είναι πάντα υπάρχει. Και αυτή υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Ξέρουμε ότι ένα ποσοστό, θεωρώ μικρό ποσοστό, ναι. δεν θα παρακινηθεί από τα μέτρα για να πάει να εμβολιστεί. Γιατί έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που δεν έχουν εμβολιαστεί δεν είναι αρνητές. Είναι άτομα που μπορεί να έχουν κάποιες φοβίες ή να αμέλησαν και νομίζω με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μην ακούγεται έτσι κομψό ότι υπάρχει εντός εισαγωγικών εξαναγκασμός, αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο που θα λειτουργήσει. Βέβαια, κάποιες χώρες τώρα, όπως το Ισραήλ για παράδειγμα ή η Αμερική, που σκέφτονται να κάνουν εμβολιασμό στα παιδιά πάνω από 5. Δεν ξέρω αυτό τώρα αν είναι δόκιμο ή αν το κάνουμε στον πανικό μας να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει. Γιατί και στην Ελλάδα, γιατρέ, και μάσκα χρησιμοποιούν τώρα στα παιδάκια, στα σχολεία, αλλά το πρόβλημα παραμένει, δεν έχει λυθεί. Άρα το θέμα είναι μόνο... Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Αυτό που θέλω να πω, γιατί επειδή κάνεις μια αναφορά, αγαπητή Ματρέ, για την Ελλάδα. Η Ελλάδα μου κάνει εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή για να μπεις οπουδήποτε στην
τουλάχιστον στην Αθήνα, ναι, που έχω είχα μια προσωπική εμπειρία, πρέπει να δείξεις το safe pass, ηλεκτρονική του μορφή και την ταυτότητά σου. Και ο κόσμος πειθαρχεί. Βρίσκεσαι σε έναν χώρο, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις κάποιον που να μην φοράει σωστά τη μάσκα. Ξέρετε, ναι, ο φόβος είναι ένα κίνητο. Από την άλλη, οτιδήποτε ανακοινώνεται από θέμα εμβολιασμών ηλικιακά, σε καμία περίπτωση δεν ανακοινώνεται αν δεν στηρίζεται σε επιστημονικές μελέτες. Εμείς εμβολιαστήκαμε πρώτοι, πέρσι. Ναι. Γιατί εμβολιαστήκαμε? Γιατί ήταν η οδηγία επιστημονική, ξέρουμε πώς γίνεται η ανάλυση των κλινικών μελετών και, και εμπιστευόμαστε την επιστήμη. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τα παραδείγματα των χωρών που έχουν καταφέρει να εμβολιάσουν στο γενικό πληθυσμό άνω το 82%, όπου εκεί το πρόβλημα υπάρχει μια πολύ καλύτερη διαχείριση, έχουν μειωθεί σημαντικά οι θάνατοι. Ένα παράδειγμα έτσι για να το δώσουμε, για να το καταλάβει ο κόσμος. Συγκρίνουμε δύο χώρες, όπως είναι η Πορτογαλία και η Ελλάδα, που έχουν τον ίδιο πληθυσμό και έχουν 82% γενικό πληθυσμό εμβολιασμό η Πορτογαλία, 61% η Ελλάδα, 89 σοβαρά περιστατικά η Πορτογαλία, 590 η Ελλάδα, 11 θανάτους η Πορτογαλία, 76 θανάτους η Ελλάδα. Ναι. Αυτό είναι το μήνυμα, ότι δεν θα τελειώσει αυτή η πανδημία αν δεν καταφέρουμε να αυξήσουμε τα ποσοστά των εμβολιασμών και αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί με πρώτη και αυτοί που πρέπει να εμβολιαστούν με πρώτη και δεύτερη δόση, ένα 15% τουλάχιστον, αλλά πάρα πολύ σημαντική είναι και η τρίτη δόση. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατρέ. Τα άτομα τα οποία είχαν εμβολιαστεί, αλλά είχαν παρατεταμένες παρενέργειες, μπορεί και κάποιοι μέχρι σήμερα. Αυτά από τι θα γίνει με τα άτομα αυτά? Κοίταξε, αν υπάρχει για οποιοδήποτε λόγο που από ιατρικής άποψης υπάρχει κάποιο δικαιολογητικό και ότι κάποιο άτομο δεν μπορεί να προχωρήσει στο εμβολιασμό, αυτό νομίζω θα αξιολογηθεί και θα δοθεί η άδεια. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι σε όλα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Είναι πολύ λίγες όμως αυτές οι εξαιρέσεις. Ναι. Γιατί πάντα λέμε ότι βλέπουμε σίγουρα κάποιοι μπορεί να είχαν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες και ένας μικρός αριθμός και πιο σοβαρές, εκεί αξιολογείται από ιατρικής άποψης και θα δοθεί η οδηγία για πιθανή εξαίρεση. Λοιπόν, Χάρη Αρμέθη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας, εύχομαι τα καλύτερα και εδώ θα είμαστε να τα κουβεντιάσουμε, να δούμε. Καταρχήν να πω και το άλλο, καλά τα νέα μέτρα, αλλά όταν δεν εφαρμόζεις τα προηγούμενα, θα βρεις μπροστά σου νέα προβλήματα, γιατί πολλές φορές τα προηγούμενα μέτρα που είχαμε δεν τα εφαρμόζαμε. Αυτό είναι το μήνυμα, νομίζω, αγαπητέ μου. Σε πολλές περιπτώσεις. Ότι δεν φτάνουν οι ανακοινώσεις, είναι πώς θα εφαρμοστούν. Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα ρεπορτάζ.